Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα νέο βίντεο για τη σειρά «Η Γη της Ελιάς». Τα γεγονότα που θα παρακολουθήσουμε είναι τόσο έντονα και δραματικά που πραγματικά θα μας κόψουν την ανάσα. Καθίστε αναπαυτικά, πάρτε μια βαθιά ανάσα, γιατί σας διαβεβαιώνω ότι οι εξελίξεις που έρχονται θα σας συγκλονίσουν. Ξεκινάμε με τη Θεοδώρα, η οποία βρίσκεται σε μια δύσκολη και οδυνηρή κατάσταση. Η σχέση της με τον Ανδρέα έχει γίνει πραγματικός εφιάλτης. Ο Ανδρέας δεν είναι μόνο επικίνδυνος, αλλά βίαιος και αδίστακτος. Η Θοδώρα αποφασίζει με την υποστήριξη της φίλης της Μαργαρίτας, να αφήσει πίσω της αυτή την τοξική σχέση. Ξέρετε, πολλές φορές είναι δύσκολο να βγεις από κάτι τέτοιο. Όμως η Θοδώρα βρήκε το κουράγιο. Όχι μόνο γιατί ήταν το σωστό, αλλά γιατί ήξερε ότι έπρεπε να προστατεύσει τον εαυτό της. Όμως ο Ανδρέας δεν έχει σκοπό να την αφήσει να φύγει έτσι εύκολα. Είναι ο τύπος ανθρώπου που δεν αποδέχεται την ήττα. Θέλει να εκδικηθεί, να δείξει ότι αυτός έχει τον έλεγχο και γι' αυτό αποφασίζει να την κυνηγήσει. Η Θοδώρα μαζί με τη Μαργαρίτα αποφασίζουν να φύγουν από το σπίτι και να πάνε να μείνουν προσωρινά στην Αθήνα με την Αθηνά και τον Τζον. Ήταν μια απόφαση που πήραν από φόβο, αλλά και με την ελπίδα να μπορέσουν να ηρεμήσουν για λίγο. Όμως η ηρεμία αυτή δεν θα κρατήσει για πολύ. Ο Ανδρέας με το σκοτεινό του βλέμμα την παρακολουθεί και στείνει καρτέρι. Ένα βράδυ, η Θοδώρα βγαίνει έξω και έρχεται ξαφνικά πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του. Εκείνη τη στιγμή νιώθει τον τρόμο να την κυριεύει. Όμως ο Τζον δεν είναι μακριά. Μπαίνει στη μέση, τον αντιμετωπίζει και δεν διστάσει να το σαπίσει στο ξύλο. Ήταν η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Η στιγμή που ο Τζον θα έβαζε στη θέση του τον τύρανο. Ο Ανδρέας φεύγει κακήν κακός, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ιστορία τελειώνει εδώ. Η Θοδώρα σοκαρισμένη, αλλά αποφασισμένη, καταγγέλει τον Ανδρέα στην αστυνομία. Είναι αποφασισμένη να το βγάλει από τη ζωή της μια για πάντα. Όμως ο Ανδρέας δεν είναι έτοιμος να τα παρατήσει. Την επόμενη μέρα τη ζητάει να συναντηθούν για μια τελευταία κουβέντα. Η Θοδώρα, γνωρίζοντας το κίνδυνο, διστάζει, αλλά τελικά πηγαίνει. Εκεί ο Ανδρέας βγάζει ένα μαχαίρι και τη χτυπάει. Η Θοδώρα πέφτει στο έδαφος γεμάτη αίματα. Όμως ευτυχώς ο Κουράκος και οι άντρες του είναι κοντά και προλαβαίνουν να το συλλάβουν πριν να είναι πολύ αργά. Η σκηνή αυτή είναι τόσο δυνατή και γεμάτη ένταση που μας δείχνει το πόσο εύτραυστη μπορεί να είναι η ζωή και πόσο σημαντικό είναι να μην παρετούμαστε. Η Θοδώρα τραυματίζεται αλλά επιβιώνει. Μετά από αυτή την επίθεση, η Θοδώρα παραμένει στο νοσοκομείο για λίγες μέρες με τον Τζον και τη Μαργαρίτα στο πλευρό της. Οι φίλοι της δεν την αφήνουν στιγμή μόνη και αυτό της δίνει δύναμη να συνεχίσει. Στο μεταξύ, η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τον Ανδρέα, ενώ η Θοδώρα λαμβάνει υποστήριξη από ψυχολόγο, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει το φόβο και την τραυματική εμπειρία που πέρασε. Είναι δύσκολο, αλλά η Θοδώρα ξέρει ότι πρέπει να το κάνει για να μπορέσει να σταθεί ξανά στα πόδια της. Παράλληλα, η Αθηνά αποφασίζει να βοηθήσει με το δικό της τρόπο. Επικοινωνεί με έναν παλιό της φίλο δικηγόρο για να δουν πώς μπορούν να κρατήσουν τον Ανδρέα μακριά από τη Θοδώρα οριστικά. Η διαδικασία είναι περίπλοκη, αλλά η Αθηνά είναι αποφασισμένη να κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να προστατεύσει τη φίλη της. Ο δικηγόρος εξηγεί ότι αν και υπάρχουν νομικές δυσκολίες, είναι πιθανό να εκδοθεί περιοριστικό μέτρο, το οποίο να απαγορεύσει τον Ανδρέα να πλησιάσει τη Θοδώρα. Την ίδια στιγμή, ο Τζον, που είχε παραμείνει σχετικά σιωπηλός για την όλη κατάσταση, αποφασίζει να μιλήσει ανοιχτά στη Θοδώρα. Της εξηγεί ότι δεν είναι μόνη της, ότι έχει ανθρώπους γύρω της που την αγαπούν και τη στηρίζουν. Αυτή η κουβέντα είναι που δίνει δύναμη στη Θοδώρα και όθηση να συνεχίσει, να μην εγκαταλείψει την προσπάθεια να ξαναφτιάξει τη ζωή της. Ο Τζον της προσφέρει ακόμα και τη δυνατότητα να μείνει μαζί του για όσο χρειαστεί, μέχρι να νιώσει και πάλι ασφαλής. Η Μαργαρίτα από την πλευρά της δεν πάβει να είναι σταθερή υποστήριξη της Θοδώρας. Καταλαβαίνει πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπίσει κανείς τέτοιες καταστάσεις και προσπαθεί να τη βοηθήσει να δει τη ζωή με θετική ματιά. Της προτείνει να ξεκινήσουν μαζί κάποιες δραστηριότητες
που θα τη βοηθήσουν να αποσπάσει το μυαλό της από όλα αυτά. Προτείνει μαθήματα ζωγραφικής και γιόγκα, δραστηριότητες που μπορεί να τη βοηθήσουν στη ψυχική και σωματική της υγεία. Η Θοδώρα σιγά σιγά αρχίζει να βρίσκει το κουράγιο να ξανασταθεί στα πόδια της. Παίρνει την απόφαση να μην είναι πια θύμα, αλλά να γίνει μια μαχήτρια. Ξεκινά να συμμετέχει σε ομάδες υποστήριξης για γυναίκες που έχουν περάσει παρόμοιες καταστάσεις. Εκεί γνωρίζει και άλλες γυναίκες που έχουν βιώσει τη βία και την κακοποίηση και μέσα από τις ιστορίες τους αντλεί δύναμη. Αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι μόνη της και ότι η αλληλεγγύη μπορεί να είναι ένα πανίσχυρο όπλο. Οι μέρες περνούν και η Θοδώρα νιώθει πιο δυνατή. Οι μόλοπες στο σώμα της αρχίζουν να φεύγουν, αλλά οι πληγές στην ψυχή της χρειάζονται ακόμη περισσότερο χρόνο. Παρ' όλα αυτά, η Θοδώρα ξέρει ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Δεν έχει πλέον φόβο. Έχει αποφασίσει ότι ο Ανδρέας δεν θα ελέγχει άλλο τη ζωή της. Έχει γύρω της φίλους. Έχει τη Μαργαρίτα, τον Τζον και την Αθηνά και ξέρει ότι όλοι μαζί μπορώ να τη στηρίξω. Η Θοδώρα παίρνει και μια μεγάλη απόφαση. Να μιλήσει δημόσια για την εμπειρία της. Ξέρει ότι υπάρχουν κι άλλες γυναίκες που φοβούνται να μιλήσουν και έτσι αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τη δική της ιστορία για να τις εμπνεύσει. Σε μια συνέντευξη στην τοπική τηλεόραση, η Θοδώρα μιλά για την κακοποίηση που βίωσε, για τον τρόμο, αλλά και για το πώς κατάφερε να βρει τη δύναμη να ξεφύγει. Τα λόγια της είναι συγκινητικά και η ιστορία της αγγίζει τις καρδιές πολλών ανθρώπων. Η ιστορία της Θοδώρας δεν τελειώνει εδώ, γιατί η ζωή συνεχίζεται. Είναι μια ιστορία γεμάτη πόνο αλλά και γεμάτη ελπίδα. Είναι μια υπενθύμηση ότι ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές υπάρχει φως. Η Θοδώρα δεν είναι πλέον το θύμα, είναι μια γυναίκα που πάλεψε και κέρδισε το δικαίωμα να ζήσει ελεύθερη. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο μήνυμα που μπορούμε να πάρουμε όλοι. Αν θέλετε να συνεχίζετε να βλέπετε τις εξελίξεις της σειράς, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και να πατήσετε το like για να μας στηρίξετε. Μείνετε συντονισμένοι, διότι οι εξελίξεις που έρχονται είναι συνταρακτικές. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!